Πάμε στην τελευταία ομιλία. Λυπάμαι πάρα πολύ που έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος και να καλέσουμε την κυρία Καρατράσογλου, ωραίο όνομα αλλά δύσκολο, να μας πει την πλευρά του ογκολόγου, η τελευταία, αλλά σας παρακαλούμε να κρατήσετε το χρόνο σας. Λυπάμαι πάρα πολύ που βγήκαμε τόσο πολύ έξω από το χρόνο. Εγώ θα σας μιλήσω από την πλευρά του παθολόγου ογκολόγου, θα είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Πολλά σημεία επικαλύφθηκαν και από την προηγούμενη εξαιρετική ομιλία. Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στους συμβαγείς όγκους, αυξάνουν την οσιρότητα και τη θνησιμότητα. Η ιδανική διαχείριση για τον ασθενή είναι αυτή η οποία μας εξασφαλίζει πολύ καλό έλεγχο της ενδοκρανιακής και της εξωκρανιακής νόσου, και σίγουρα αυτοί οι ασθενείς υποεκπροσωπούνται στις κλινικές μελέτες, και αν εκπροσωπούν, πρόκειται για ασθενείς με stable disease. Και από αυτές τις μελέτες έχουμε πολύ λίγα δεδομένα όσον αφορά την baseline νοσιακή τους κατάσταση, το σημείο της ανταπόκρισης της νόσου κτλ. Όσον αφορά την επίπτωση της εγκεφαλικής νόσου, όπως προϋπόθηκε, πρόκειται για ασθενείς κυρίως με καρκίνο του πνεύμονα, ακολουθεί ο μαστός, ακολουθεί το μελάνωμα και έπειτα είναι οι ασθενείς με νεφροκυταρικό ή γαστρεντεροκυλικό καρκίνο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αντιληφθούμε λίγο περισσότερο τους μηχανισμούς και τη βιολογία της ανάπτυξης της εγκεφαλικής νόσου. Από το αρχικό καρκινικό κύτταρο με τις κατάλληλες επιγενετικές αλλαγές μέσω της αγγειογέννησης και της επιθυλωμής εγχυματικής επιτροπής, το καρκινικό κύτταρο μπορεί να διηθήσει το αγγείο και εν συνεχεία να μεταφερθεί μέσω της συστηματικής κυκλοφορίας στον αμεντογκεφαλικό φραγμό. Το αν θα τον περάσει ή όχι έχει να κάνει με τη διαμόρφωση της εξοκυτάριας θεμέλιας ουσίας, της διαδικασίας της προτεόλυσης και της μυτογένεσης. Και το κύριο ερώτημα είναι αν το κύτταρο του αρχικού όγκου μπορεί να διαμορφώσει κατά κάποιο τρόπο τις συνθήκες, διαμορφώνοντας ένα κατάλληλο μικροπεριβάλλον στο εγκεφαλικό παρένχημα, ώστε να ενδεχθεί την εγκεφαλική μετάσταση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση που δείχνει ότι το κύτταρο του αρχικού όγκου, το οποίο μεθύσταται εν τέλει στον εγκέφαλο, φαίνεται να παρουσιάζει απώλεια της έκφρασης του κατασταλτικού γονιδίου P10. Συγκεκριμένα, το καρκινικό κύτταρο αλληλεπιδρά με το αστροκύτταρο, προάγοντας την παραγωγή εξωσωμικού microRNA, το οποίο καταστέλει την έκφραση του P10, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες μοριακές συνθήκες για την ανάπτυξη του όγκου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα μεταβολικά μονοπάτια, τα οποία εμπλέκονται στην ανάπτυξη της εγκεφαλικής μεταστατικής νόσου. Στη συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται το μονοπάτι μετατροπής της γλυκόζης σε σερίνη, καταστέλλοντας το ένζυμο PHGDH του συγκεκριμένου μονοπατιού. Σε προκλινικά μοντέλα με επιθετικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, φαίνεται ότι είχαμε μείωση της επίπτωσης της εγκεφαλικής νόσου και όφελος στην επιβίωση. Και φυσικά τέτοιου είδους μελέτες θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλους συμπαγείς όγκους. Όσον αφορά το ερευνητικό πεδίο, εδώ έχουμε επίσης μια ενδιαφέρουσα δημοσίευση που δείχνει ότι τα μεταστατικά στον εγκέφαλο καρκινικά κύτταρα του μαστού φαίνεται να αναπτύσσουν ένα νευρονικό σηματοδοτικό μονοπάτι, το οποίο μεταφράζεται μέσω της υπερέκφρασης του υποδοχεία NMDAR και σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση. Φαίνεται δηλαδή ότι τα καρκινικά κύτταρα από το μαστό μιμούνται τα αστροκύτταρα στην νευρονική σύναψη και μέσω της υπερέκφρασης του συγκεκριμένου υποδοχέα σχετίζεται με φτωχή πρόγνωση, καθώς αυτός λειτουργεί σαν ένας growth factor. Πέρα βέβαια από το ερευνητικό πεδίο και το μεταβολικό πεδίο, στην καθημερινή μας πράξη, ο ασθενής ο οποίος έχει εγκεφαλική μεταστατική νόσο φαίνεται να ωφελείται από τη συνδυασμένη θεραπευτική προσέγγιση από διάφορες ειδικότητες, είτε αυτή είναι η χειρουργική, είτε κυρίως η εκτενοθεραπευτική, αλλά και από την πλευρά του παθολόγου-ογκολόγου με την συστηματική χορήγηση είτε στοχευμένης θεραπείας είτε ανοσοθεραπείας. Και ξεκινάμε με το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Περίπου πλέον οι μισοί ασθενείς έχουν κάποια οδηγό μεταλλαγή. Είτε είναι μετάλλαξη στο EGFR, BRAF και RAS, είτε διαμεταθέσεις των ALK, ROS1, RET and TRK. Η EGFR μεταλλάξη είναι αρκετά συχνό φαινόμενο σε αυτούς τους ασθενείς και
φαίνεται από τη μελέτη Flora, τη μελέτη του Osimertinib, ενός τρίτης γενιάς EGFR TKI, ότι αυτά τα στοχευτικά μόρια μπορούν να διαπεράσουν τον αμετοκεφαλικό φραγμό και να έχουν πολύ καλές ανταποκρίσεις στις μεταστατικές εγκεφαλικές εντοπίσεις. Το όφελος αυτό μεταφράζεται και σε όφελος του PFS, αλλά και σε μείωση κινδύνου υποτροπής και εντός κουνουσού και εκτός κουνουσού. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτά τα μόρια μπορεί να έχουν και έναν προστατευτικό χαρακτήρα απέναντι στην ανάπτυξη δευτεροπαθών εγκεφαλικών εντοπίσεων. Άκρως ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο κλινικές μελέτες, στις οποίες γίνεται το αντικείμενο έρευνας είναι η συγχορήγηση ακτινοθεραπείας με TKI σε ασθενείς με στοχεύσιμες μεταλλάξεις. Τα αποτελέσματα σίγουρα θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τα αναμένουμε στο μέλλον. Ενδιαφέρουσα είναι και αυτή η μεταανάλυση σε 1.465 ασθενείς με EGFR μεταλλάξεις, οι οποίοι έλαμβαναν EGFR inhibitors, και στους οποίους φάνηκε ότι η χορήγηση RT πριν την έναρξη χορήγησης του EGFR TKI φάνηκε να έχει όφελος τόσο στην επιβίωση όσο και στον έλεγχο της νόσου στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Όσον αφορά το πεδίο της νοσοθεραπείας, τα ωφέλη της οποίας είναι γνωστά στην θεραπευτική της νόσου, η παρουσία των tumor infiltrating lymphocytes στις εγκεφαλικές μεταστάσεις είναι δεδομένη. Η πυκνότητά τους είναι ανεξάρτητη από τη χορήγηση στερεοειδών, ενώ η παρουσία τους σχετίζεται τόσο με το είδημα, όσο και με επίπτωση στην επιβίωση. Μία μελέτη φάσης 2 χορήγησης πεμπρολίζουμαμπ σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγουμένως ανοσοθεραπεία και είχαν ασυμπτωματική και μη προθεραπευμένη νόσο, έδειξε το όφελος στους PD-L1 positive ασθενείς. Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν μεταφράστηκε και σε μεγάλο όφελος στο PFS, το οποίο ήταν μόλις 2 μήνες. Όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, φαίνεται ότι 2 μοριακοί υπότυποι που σχετίζονται με την ανάπτυξη εγκεφαλικής μεταστατικής νόσου και είναι ο τριπλά αρνητικός και ο HER2 θετικός, με μία ουσιώδη διαφορά μεταξύ τους, ότι στο μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού η διάγνωση της μεταστατικής εγκεφαλικής νόσου συνάδει με το φορτίο της νόσου, δηλαδή έχουμε συνήθως πρόοδο νόσου και σε άλλες εντοπίσεις, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στις HER2 θετικές ασθενείς. Και ξεκινώντας με τον HER2 θετικό καρκίνο του μαστού, έχουμε πολλά μικρά φαρμακευτικά μόρια τα οποία περνούν τον αμετοκεφαλικό φραγμό με πολύ καλές ανταποκρίσεις. Ένα εξ αυτών είναι το Olaparinib, με ανταποκρίσεις οι οποίες έφτασαν το 66% στη μελέτη Landscape. Το Neratinib και το Pirotinib. Το Pirotinib δεν έχει λάβει EMA approval, άρα δεν το χρησιμοποιούμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, ο συνδυασμός τους με Capecitabine έδειξε πολύ καλό έλεγχο της νόσου και όφελους επιβίωσης. Και φυσικά, μέσω της μελέτης HER2 CLIMB, το πολύ γνωστό του Tucatinib σε συνδυασμό με το Trastuzumab και Capecitabine, που έδειξε σαφές όφελος τόσο στις ανταποκρίσεις, όσο και στο PFS και στην ολική επιβίωση. Αυτή τη στιγμή, το Tucatinib μπορεί να χορηγηθεί και στη δεύτερη γραμμή της HER2 θετικής νόσου, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς έχουν εγκεφαλικές μεταστάσεις. Συνεχίζουμε με το πολύ γνωστό σε όλους μας Trastuzumab deruxtecan, το όφελος του οποίου στην εγκεφαλική νόσο είναι γνωστό μέσα από τις εγκριτικές του μελέτες και επιβεβαίωνεται και από μικρότερες μελέτες, όπως η Tuxedo και η Debra, με ανταποκρίσεις που φτάνουν το 73%. Πολύ καλή ποιότητα ζωής των ασθενών και η γνωσιακή λειτουργία τους διατηρείται. Όσον αφορά τώρα την HER2 αρνητική νόσο, τα δεδομένα μας είναι πολύ λιγότερα. Εντύπωση μας κάνουν οι πιο πρόσφατες μελέτες Embraca και Olympia των PARP inhibitors, που δείχνουν ότι οι PARP αναστολής μπορούν να ελέγξουν πολύ καλύτερα τις δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις σε σχέση με τη συμβατική χημειοθεραπεία. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει στην μελέτη Olympia, στην οποία χορηγήθηκε το Olaparib ως adjuvant θεραπεία σε BRCA mutant ασθενείς υψηλού κινδύνου υποτροπής, ότι ο PARP inhibitor, ο Olaparib, φάνηκε να έχει και έναν προστατευτικό ρόλο απέναντι στην ανάπτυξη εγκεφαλικών μεταστάσεων. Στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, ο κύριος εκπρόσωπος είναι το Sacituzumab govitecan, που φαίνεται να έχει μια καλή αποτελεσματικότητα στις δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις, χωρίς ιδιαίτερο όμως όφελος στο PFS. Και περνάμε στον τρίτο σε σειρά συχνότητα συμπαγή όγκο, που μας δίνει συχνά εγκεφαλικές δευτεροπαθείς εντοπίσεις, και είναι το μελάνωμα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της παρουσίας BRAF μετάλλαξης.
με βάση τον γκρουπ των ασθενών, καθώς και τη μελέτη 3DENT, στην οποία προσθέθηκε ο DPD-1 παράγοντας Nivolumab, με ανταποκρίσεις που έφτασαν το 57%. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για την ανοσοθεραπεία και το συνδυασμό Nivolumab-Ipilimumab, ο οποίος έδεσε πάρα πολύ καλές ανταποκρίσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο στο PFS όσο και στην ολική επιβίωση σε ασθενείς, με την προϋπόθεση ότι οι νόσος τους ήταν ασυμπτωματικοί και καλά ελεγχόμενοι, χωρίς την ανάγκη χορήγησης υψηλών δόσεων κορτιζόνης. Τι γίνεται όμως με τους ασθενείς οι οποίοι δεν ελέγχονται καλά με το συνδυασμό Nivo-Ipi και είναι αρκετά μεγάλο αυτό το ποσοστό, φτάνει το 40-50% ή χρειάζονται υψηλές δόσεις στεροειδών. Σε αυτούς τους ασθενείς θα μπορούσε να συγχορηγηθεί μαζί με την θεραπεία. Σε μία μετααναλύση που παρουσιάζεται εδώ, 535 ασθενών από 15 μελέτες, φάνηκε ότι η ταυτόχρονη χορήγηση ανοσοθεραπείας με ακτινοθεραπεία έδωσε πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την διαδοχική χορήγηση. Όσον αφορά την βιβλιογραφία, φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ο συνδυασμός της RT με τους BRAF inhibitors, λόγω του υψηλού ποσοστού ραδιονέκρωσης, ενώ φαίνεται να είναι σχετικά ασφαλής η συγχορήγηση με ανοσοθεραπεία, με ALK inhibitors, αντιογενετικούς παράγοντες και TKIs. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αυτή η μελέτη, είναι από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, στην οποία φαίνεται πώς η ακτινοθεραπεία θα μπορούσε να δράσει σαν ένα in situ εμβόλιο για τον καρκίνο. Ακτινοβολώντας δηλαδή τα κύτταρα του αρχικού όγκου και του μικροπεριβάλλοντός του, μπορεί σε κάποιους ασθενείς να προκύψει μια ανοσιακή απάντηση παρόμοια με αυτή του εμβολιασμού, να δημιουργηθούν δηλαδή κύτταρα μνήμης ενάντια στα κύτταρα του αρχικού όγκου. Με την προϋπόθεση ότι το μεταστατικό κύτταρο έχει ένα παρόμοιο μοριακό προφίλ με του αρχικού όγκου, αυτό το φαινόμενο του in-situ εμβολιασμού θα μπορούσε να δράσει και εκτός ποδίου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη και περιμένουμε να δούμε ίσως και κλινικές εφαρμογές της. Όσον αφορά τώρα σπάνιες μοριακές οντότητες, όπως είναι οι NTRK διαμεταθέσεις, φάνηκε ότι οι NTRK inhibitors και συγκεκριμένα το entrectinib σε τρεις μελέτες φάσεως 1 και 2 να έχει πάρα πολύ καλή αντιποτελεσματικότητα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Καταλήγοντας, η διαχείριση των ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις απαιτεί τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήκων. Η συστηματική κατάσταση της νόσου, όπως και η γενικότερη κατάσταση του ασθενούς και οι επιθυμίες του, θα πρέπει να είναι πάντα στο κέντρο της απόφασής μας. Όσον αφορά τη συστηματική χορήγηση θεραπείας, τα καλύτερα αποτελέσματα έχουμε στον HER2 θετικό καρκίνο του μαστού, ενώ τα δεδομένα μας είναι πολύ λιγότερα για το triple negative. Άρα, λοιπόν, μία νόσος η οποία είναι συμπτωματική με περιορισμένο φορτίο νόσου και σταθερή εξωκρανιακή νόσο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και με τοπικές θεραπείες. Αντίθετα, μία νόσος η οποία παρουσιάζεται με πολλαπλές εγκεφαλικές μεταστάσεις θα μπορούσε να ωφεληθεί και από τη χορήγηση συστηματικής θεραπείας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ περιεκτική η ομιλία σας και των υπολείπων συναδέλφων.